Νομίζω, αν βγάλουμε και λίγο από τα ελληνοτουρκικά από την εξίσωση, βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό υψηλό των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Και επαναλαμβάνω για να είναι ξεκάθαρο, αν θέλετε, και προ την κοινή γνώμη, ε, αυτή η σχέση πλέον που έχουμε σφυριλατήσει, ο διατλαντικό δεσμό, δεν εξαντλείται μόνο στη σκληρή ισχύ, δηλαδή στην, στην άμυνα. Ασφαλώ την περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και μια γεωπολιτική αναβάθμιση τη ίδια τη Ελλάδο, πολύ πιο έντονη μετά την 24η Φεβρουαρίου. Και αν μου επιτρέπετε, με, με τι ευλογίε τη Δύση και κυρίω των Αμερικανών, όπου ποιο είναι πλέον ο ρόλο τη Ελλάδα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το είχαμε μέχρι τώρα. Είναι ότι η Δύση σου επιτρέπει να ξαναμπεί το παιχνίδι. Και έτσι. μπαίνει στο παιχνίδι ως ένα βασικός παράγοντας της ισορροπία δυνάμεων. Περιλαμβάνει την ενέργεια και την ενεργειακή αν θέλετε ασφάλεια. Όλα έχουμε ζητήσει για την Αλεξανδρούπορη. Περιλαμβάνει επενδύσεις, ψηλή τεχνολογία και μια σειρά άλλων ε, ζητημάτων. Αυτό το λέω διότι ανεξαρτήτως το πώς θα εξελιχθούν οι αμερικανοτουρκικέ κλπ., και και σε καμία περίπτωση δεν είναι τα παλιά σενάρια. Α, αν τα βρουν οι Αμερικανοί με την Τουρκία, θα πουλήσουν εμά. Αυτό εμείς. είναι πολύ καθαρό. Δεν Πάει. έχω δει καμία χώρα αν θέλετε, αν να επενδύει και να ενισχύει το αποτύπωμά τη σε μία άλλη για να έρθει μετά αν θέλετε, να, το, να, το, να το ξυλώσει. Αυτό, αν θέλετε, είναι το ένα. Και αυτή η, 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 η σχέση, αν θέλετε, συνεχώ θα εμβαθύνεται. Το δεύτερο. Πολύ σημαντικό που σχετίζεται με τα, με τα ελληνοτουρκικά είναι αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργό στη σχετική του συνέντευξη. Και πολύ σωστά, προτού φτάσει στα ελληνοτουρκικά, έθεσε ένα πλαίσιο το οποίο το λέω και εγώ συχνά, πυκνά μετά τον το σεισμό. Mm -hmm. Το εάν και κατά πόσο υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρία για επαναπροσέγγιση ανάμεσα σε Δύση και Τουρκία. Αυτό, μεταξύ άλλων, θα εξετάσει ε, ο Άντωνι Μπλίνκεν. Γιατί όλα αυτά που συζητάμε και εδώ κάνω έτσι μια όχι πρόβλεψη αλλά μια, εκτίμηση και θα τα δούμε τους επόμενους μήνες. Θυμάστε το φάκελο οικονομία για την Τουρκία. Μια οικονομία ήδη έθραστη που χωρίς σεισμό, χωρίς βιβλική καταστροφή, την επομένη των εκλογών, το ξέρει και ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος, η αντιπολίτευση. Θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα. Mm. Ε, ξέρετε, mm. τα mm. μέτρα έχουν και κόστος. Mm. Λοιπόν, αν βάλετε τώρα το κόστος το οικονομικό με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις που έχουμε, Ποιο μπορεί να τα σηκώσει όλα αυτά τα ποσά. Δεν αρκεί ούτε το Κατάρ, ούτε η Ρωσία, ούτε εκείνη και λοιπά. Άρα, η Άρα είναι η Δύση. Μάλιστα. Η Δύση θα το σηκώσει αυτό το χαρτί. Θα πάλι... Με αυτό θα αυτό. Γιατί θα εκεί όμως. θα δει το παράθυρο ευκαιρία αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός. Ναι. Για μια εκ νέου συνεννόηση αλακάρτ, Α, Αλλά αυτό θα περιλαμβάνει PS, και λοιπόν μέτρα. Αυτή... Αυτά όλα αντιλαμβάνεστε σχηματίζονται, αλλά θα αποκρισταλωθούν την επομένη των εκλογών. Και εδώ έχει ενδιαφέρον, αν μπούμε λίγο και στο εσωτερικό σκηνικό, εάν και κατά πώ, ανεξαρτήτω αποτελέσματο, προσέξτε, α πούμε ότι κερδίζει την Προεδρία ο Ερντογάν. Ναι. Και το κοινοβούλιο, η αντιπολίτευση ήταν ούτω ή άλλω το πλέον πιθανό. Τώρα αντιλαμβάνεστε, αυξάνεται ακόμα, ακόμα περισσότερο. Είναι πιθανό αυτή τη φορά, αν δεν έχει αλλοιωθεί το πολιτικό αισθητήριο του, ε, του Ερντογάν και τα δει τα πράγματα ορθολογικά, mm -hmm. προκειμένου να επιμεριστεί τι ευθύνε και το κόστο για τα επιπλέον μέτρα που, που θα ληφθούν, ουσιαστικά τι, να προχωρήσει σε μια άλλη προσέγγιση εθνική ενότητα και συνεννόηση, ακόμα και να διαμοιραστεί mm -hmm. την εξουσία. Εδώ να έχουμε το νου μα στο ρόλο τη Μερά Αλαξενέρ. Λα Η Μερά Αλαξενέρ δεν έχει mm. μιλήσει όπω ο Κιλιτσάρο. Παίξει ρόλο, μέρης. λέτε και γιατί βλέπει ότι κάποιοι ψηφοφόροι απογοητευμένοι του ΑΚΠ μπορούν να μετακινηθούν προ εκείνη. Είναι η μόνη πολιτικό στην Τουρκία που έχει διεμβολήσει και έχει κερδίσει από τι συντηρητικέ δυνάμει. Αλλά βλέπει και έναν ρόλο, αν θέλετε, για την, για την επόμενη μέρα. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι μια ανάλυση που σίγουρα θα ληφθεί υπόψη από τον, από τον Τούρκο Πρόεδρο. Άρα για ένα διάστημα ο αναθεωρητισμός Προσέξτε, δεν είναι μόνο ένα τη Ελλάδο. Είναι γενικά οι υπερφιλοδοξίε τη Τουρκία. Αλλά αντιλαμβάνεστε, συμβαίνουν γεγονότα, καμιά φορά που προχωράς και σε τακτικέ, επαναλαμβάνω, αναδιπλώσει. Θα δούμε πώ θα πάει αυτή η σχέση και εκεί, μετά σε δεύτερο επίπεδο, πρέπει να δούμε πάλι μετά τι εκλογέ πώ όλα αυτά θα επηρεάσουν τα ελληνικτικά. Στο ενδιάμεσο όμω, mm -hmm. η Ελλάδα έχει ακόμα μεγαλύτερη εθνική αυτοπεποίθηση την επόμενη μέρα, λόγω πλέον και τη σχέση τη με τη Δύση. Και το κυριότερο, έχουμε mm. πλέον αποβάλει μια λογική, αν θέλετε, του αυτοητημένου που υπήρχε από εδώ, από εδώ και πέρα. Άρα, ο διάλογο πάντοτε ήταν ανοιχτό. Η διαφωνία μα πού είναι, στην ατζέντα και στη μεθοδολογία.